Είναι η στιγμή που όλοι περιμένατε. Είναι η ώρα δηλαδή που θα συνεχίσουμε τα πολύ ωραία draft τα οποία κάνουμε. Και βέβαια να πούμε ότι είναι στα πλαίσια του πιο ευρωπαϊκού class Hall of Fame τα τελευταία χρόνια, που και σχάτως γενικότερα. Και θα κάνουμε το εξής draft. Θα διαλέξει ο καθένας ξεχωριστά με σειρά snake, δηλαδή πρώτος ο Ζαν, δεύτερος εγώ, τρίτος ο Γιάννης, τέταρτος ο Γιάννης, πέμπτος εγώ, έκτος ο Ζαν και το καθεξής, μέχρι να κάνουμε τρεις πολύ ωραίες πεντάδες μεταξύ τους. Έχετε ήδη καταλάβει περί τίνος πρόκειται, έτσι. Ο Ζαν ξεκινάει δυνατά και μετά προς το τέλος το χαλάει και δεν κοιτάει να το κάνει την ομάδα. Εγώ είμαι λίγο μπερδεμένος και δεν βλέπω ποτέ τα κείμενα, δεν βλέπω. Και στο τέλος ο Γιάννης παίρνει την πιο σοβαρή ομάδα, η οποία αν υπήρχε στο γήπεδο θα μας νίκαγε όλους. Αλλά δεν πειράζει, αυτοί είμαστε. Το θέμα μας σήμερα είναι Ευρωπαίοι παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει έστω και έναν αγώνα στο NBA. Αρέσουν. Δηλαδή, δεν θα πάρουμε για παράδειγμα τον Steve Nash ή τον Manu Ginobili. Δεν είναι Ευρωπαίοι. Ή τον Hakeem Olajuwon, δηλαδή δεν είναι ξένους παίχτες, λέμε Ευρωπαίους. Δεν λέμε, ναι, δεν λέμε ξένους από. Ή παίχτες που έχουν παίξει στην Ευρώπη ή από άλλες χώρες. Ναι, μπορούμε να πάρουμε και Currents, μπορούμε να πάρουμε τον Doncic. Εννοείται. Βεβαίως, ναι, εννοείται. Τον Doncic. Ναι, γιατί. Ξεκινάω. Θα ξεκινήσεις, ναι. Σε παρακαλώ, βίντεο, θα κάνουμε ένα κοντινό. Κάμερα σε μένα που λέγεται. Στο ένα προφανώς θα πρέπει να πάει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο παίκτης ο οποίος όταν κλείσει την καριέρα του θα είναι με διαφορά far and away ο καλύτερος Έλληνας, καλύτερος Ευρωπαίος και εκτός Αμερικής ξένος που θα έχει παίξει ποτέ στο NBA. Ναι, αλλά δεν θα είναι Έλληνας ο καλύτερος. Δεν θα τον Γκάλης. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν έπαιξε, είπαμε. Το λέγαμε πριν ότι ο Ρέντι είχε πει ότι από τα μεγαλύτερα λάθη του που δεν κατάφερε να τον δελεάσει. Μπορεί να έχει πάρει πέντε πρωταθλήματα από το Κούμπερ, να έχει κάνει 6 MVP. Καλύτερο ήταν ο Γκάλης. Γιατί είναι αυτό. Ο Τιρινίνη, εντάξει. Ακριβώς. Κοίταξε, και σε άλλο τράφο έχω ξαναπάρει τον Νοβίτσκι πρώτο, αλλά δεν μπορώ να πάρω κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν πα δηλαδή, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Θα πάρω τον Dirk Nowitzki, δηλαδή που αυτή τη στιγμή να βγάλει τον Γιάννη είναι αντικειμενικό ο καλύτερος Ευρωπαίος που έχει πάρει. Έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει και MVP. Εκεί είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Γιάννη. Εγώ έχω δύο επιλογές. Δύο θα πάρεις. Θα πάρω τον Doncic Jokic εγώ το δίδυμο. Θα πάρεις Currents. Θα πάρεις δηλαδή τους Γιούγκους. Θα πάρω τους Γιούγκους. Θα μπορούσες να κάνεις μια πεντάδα Γιουγκοσλαβίας, να ξέρεις. Θα μπορώ, αυτό θα έκανα. Λοιπόν, αν δεν το έλεγες δηλαδή θα το έκανα. Θα το βλέπατε στην τέταρτη επιλογή μου, θα το βλέπατε. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ είναι πάρα πολλές επιλογές. Δεν τον υπάρχει, θα πάρεις. Δεν υπάρχει θέση. Είναι πάρα πολλές οι επιλογές. Ούτε αν είναι μόνο αυτός. Εγώ, παιδιά, θα δραφτάρω με βάση την αξία την μπασκετική του παίχτη από εδώ και μπρος. Δηλαδή, έβγαλα την υποχρέωσή μου προς τον οργανισμό που λέγεται National Basketball Association. Σωστά. Προς τον David Stern και τον τωρινό πρόεδρο και CEO κτλ. Και θα δραφτάρω με βάση το μπασκετικό ταλέντο από εδώ και μπρος. Έτσι, θα πέσει η βόμβα τώρα. Η βόμβα είναι ο Άρβιντα Σαμπόνης. Είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών στο κομμάτι του ψηλού. Ήταν ο άνθρωπος που βγήκε από τα εργαστήρια της Σοβιετικής Ένωσης, αν και ήταν αντισοβιετικός ο άνθρωπος, να το πούμε αυτό το πράγμα. Έχω τη φανέλα της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης. Είναι φοβερός, είναι καλύτερος από το γιο του. Απλά είχε δύο. Άτυχος. Είχε πολλά freak accidents και έπαιξε στην τρυφερή ηλικία των 31 στους πρώτα. Όχι, δύο χιλίους τώρα για 2,20 τόσο, ναι, 2,30 παίχτη είναι και, πολύ και δεν υπήρχαν και ο τρόπος να γυμναστεί και να βελτιώσει τη σωματική του διάπλαση όπως θα μπορούσε να την είχε, ξέρω εγώ, το 1985 στο Ευρωμπάσκετ. Εντάξει, δεν θα πάρω την ντομάτα, θα πάρω τον Άρβιντα Σαμπόνης. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να πάω κάτι πολύ έτσι. Extreme. Ναι, μ' αρέσει. Όχι, ναι. Ναι. Και θα πάρω αρχικά το δεύτερο καλύτερο Έλληνα παίχτη που τον θεωρούμε Έλληνα παίχτη. Και θα πω τον. Παίρνω τον Πέτρα στο Γιουδουστιάκι. Δεν θα έφτανε σε σένα. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσει σε σένα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην στεναχωριέσαι. Εντάξει. Μπορεί να κάνω ότι στεναχωριέμαι. Άρα λοιπόν έχει κάνω Αντετοκούμπο στο Γιάκοβιτς. Ναι. Ένα που τα βάζει από μακριά και ένα που όχι. Ναι, και θα κάνω και το. Θα σου κλέψω την επιλογή. Γιατί είχε την ευκαιρία να τον πάρει. Γιατί όντω έχει δίκιο. Ναι. Που έχει παίξει ένα παιχνίδι. Θα πάρουμε λοιπόν στο τέρν. Τον Βασίλη Σπανούλη. Βισπάν, τον καλύτερο. Πολύ νωρίς. Τον καλύτερο παίχτη του Ολυμπιακού στην ιστορία. Βιάστηκες πάρα πολύ νωρίς. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο άτυχος που βρήκε τον Βαγκάντι προπονητή στους Ρόκετς και μετά τον παρακαλούσε ο Γκρεκ Πόποβιτς να πάει να του ξεδιπλώσει το ταλέντο του στους Σπέρς. Αλλά ο Βασίλης είπε θα γυρίσω στην Ευρώπη και ήρθε στον Παναθηναϊκό. Δεν θα έπαιζε ποτέ μπάσκετ ο Σπανούλης, συμπαθέστατος, φοβερός παίχτης. Πιστεύω ότι είναι. Δεν έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, είναι πάνω από το Διαμαντίδη. Μόνο ότι είμαι Παναθηναϊκός, το λέω αυτό το πράγμα. Δεν θα έπαιζε ποτέ στο NBA. Ποτέ. Γιατί είναι και νοοτροπία. Δεν ξέρω για νοοτροπία. Παιχτικά θα μπορούσε να κάνει όρια. Και είναι ο βασικός λόγος για παράδειγμα που οι Ισπανοί πιάνουν στο NBA λόγω της γλώσσας και δεν πιάνουν εύκολα οι Έλληνες, έτσι. Λοιπόν,
Ωραία, μας πεις. Ακόμα να επιλεγείς Ισπανός εν τω μεταξύ. Να μας πεις. Αυτή τη στιγμή με έχετε φέρει, παιδί μου, λίγο σε ένα πλαίσιο λίγο. Εγώ πήγα με τρεις Έλληνες. Ναι, τώρα δηλαδή είναι εδώ, τώρα εσύ κάνεις ελληνική ομάδα. Δεν θα πάρω τον Κούκοτς, μην ανησυχείς. Έτσι το σκέφτηκα πάρα πολύ. Υπάρχει κι άλλος εκεί πέρα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Πιο πριν. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ όλα φωνάζουν από μακριά Παου Γκασόλ. Όλα φωνάζουν Παου Γκασόλ. Έχω Νοβίτσκι, μπορώ να βάλω τον Παου στο 5. Μπορώ να, και να έχω δηλαδή και στο κέντρο. Αλλά έχω πάρει το Σαμπόνι ψηλό. Άρα καλά θα κάνω να αρχίσω να παίρνω και κάποιο γκάρ. Δηλαδή να μπορώ να παίξω. Έχει και 4. Αλλά έχει πάρει. Έχω πάρει δύο ψηλού. Έχω πάρει Σαμπόνι το Βίσκι. Δηλαδή είμαι καταδικασμένο. Πρέπει να βγω λίγο προ τα έξω. Πρέπει να πάρει. Τον πάρει. Τον Κούκοτ. Όχι, όχι. Περίμενε, α με λίγο να σκεφτώ. Γιατί ξαναλέμε ότι εγώ δεν βλέπω έτσι. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει τώρα εκεί Ιουγκοσλάβου πάρα πολλού. Έχει, ξέρω εγώ. Έχει και η Ρώσο κατάσταση. Εντάξει, έχει η Ρώσο κατάσταση. Αλλά θα πάρω τον μεγαλύτερο Ευρωπαίο παίχτη, ξέρω εγώ μετά τον Γκάλι, θα πάρω τον Τράσεν Πέτροβιτς. Οπότε τον πέθανε, αυτό έλεγα. Τι να κάνω τώρα, δεν αφήνει. Δεν περνάει δηλαδή. Με ψόφισε. Θέλω και ένα καλό σου τέρι στο 2. Γιατί έβλεπα τον Γιάννη να έχει βάλει τα χέρια του έτσι και να λέει: θέλω στο τέρι να πάρω Πέτροβιτς και. Και Κούκοτς. Ήταν έτοιμο. Α, εγκατέλειψε την εθνική Ιουγκοσλαβία το 1990. Την εγκαταλείπω. Και πήγαινε γενικά στην Ελλάδα. Την εγκαταλείπω και επειδή μου αρέσει. Δεν χρειάζεται να την εγκαταλείψει. Να πάρω το Ράτζα, ξέρω εγώ, ναι. Όχι. Και Ντίβατς. Ο Ντίβατς είναι πεντάρι. Τώρα εντάξει, ναι. Έχω το Γιώκιτς. Ναι. Θα πάρω όμως. Θα παίξω ένα μπάσκετ το οποίο θα είναι fluent τελείως. Δηλαδή δεν θα έχουμε θέση ουσιαστικά. Okay. Και θα βάλω Κούκοτς στο 3 ναι. Και μπορείς δύο στο 4. Μπορείς δύο. Ναι. Όχι, και θα δίνουμε 35.000 ασίστ στο παιχνίδι. Δεν θα μπορείτε να σταματήσετε. Οπότε δηλαδή έχεις Ντόντσιτς, Γιώκιτς, δύο. Όχι, πρώτη στις ασίστ στην ιστορία του μπάσκετ. Ναι, δεν πας τόσο καλά όσο περίμενα. Καθιά σκοράρει, δηλαδή. Όλοι. Έχω Λούκα Ντόντσιτς. Σαν καυτή πατάτα. Μόνο Ντόντσιτς θα σκοράρει μάλλον εκεί πέρα. Γιατί δεν σκοράρουν οι άλλοι. Μπορεί να έχουμε παίχτες που θα είναι οριακά στο triple-double όλοι. Σωστό. Ναι, τώρα. Έχουμε πάρει το Σαμπόνις και έχουμε πολύ μεγάλο βάρος, ξέρω εγώ, χαμηλά. Γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες, οι αδερφοί Γκασόλ, ο Ανδρέα Μπαρνιάνη, είναι και αυτός μέσα στη συζήτηση. Ακόμα και ο Γκαλινάρη που είναι τριαροτεσάρι από Ιταλούς. Όλοι αυτοί είναι δηλαδή και έξω. Εγώ τώρα θα πάρω τον Νικολά Μπατούμ, θα πάρω ένα Γάλλο. Σαν τέταρτο, τελικά. Θα τον Μπατούμ. Τον Μπατούμ του Πόρτλαντ, μάλλον. Φυσικά. Και ο Μπατούμ και ο Κλίπερς. Πήρε τα λεφτά. Μια χαρά. Και ο Μπατούμ το Χόρνετς μου έχει δώσει ένα πρωτάθλημα στο Fantasy. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο παίκτη. Θα πάρω δηλαδή τον Μπατούμ και θα έχω Πέτροβιτς, Μπατούμ, Νοβίτσκι και Σαμπόνις. Πολυεθνική ομάδα. Σκληρώσει. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω τώρα, εγώ είμαι λίγο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εσύ πήρες πολύ νωρίς τον Βασίλη, βιάστηκες να τον χάσεις. Ναι, φαντάστηκα να τον χάσεις. Αυτό ήταν το πέμπτο πίκο. Ήθελα να κάνω το. Ναι. Το 1-2-3 με Έλληνες. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσω λοιπόν. Με Έλληνες, με τον Ευθύμη Ρετζιά. Έχω και το τέρνε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Mm. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εσύ κλείνεις τώρα. Εσύ κλείνεις. Ναι. Κλείνω, Κλείνεις, ναι. Ωραία, εντάξει λοιπόν. Θα κάνουμε ελληνολιθουανική συμμαχία. Σαμπόνις. Νεότερος, ο Μάντας και Μαρτσουλιώνης στον Άσο και είμαστε ένα στον τρομερό έφαγε, σούφα και το Σαρούνα. Παρεάκι, έτσι και αλλιώς οι Έλληνες με τους Λιθουανούς ταιριάζουν και τα χνότα μας και τα λοιπά και πηγαινόμαστε πολύ, οπότε νομίζω θα είναι μια εξαιρετική έτσι, συνεργασία. Εγώ θα κλείσω και εγώ με Λιθουανό, από όταν θα πάρω τον Γιασκεβίτσιους, ο οποίος έχει παίξει στην Ινδιάνα έτσι, και θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, δεν το ήθελε, τον δελέασε η Ευρώπη. Και κλείνω δηλαδή με Γιασκεβίτσιους Πέτροβιτς στο backcourt, πάρα πολύ δυνατό. Μπατούμ, ξέρω εγώ, όμορφο, δημιουργικό και εύστοχο από το τραπέζι. Και κλασικό, τον Γιασκεβίτσιους και ένα Σαμπόνι. Τίποτα. Γιάννη. Θα πάρω το έτερον ήμιση στη Εθνική Σλοβενία, τον Γκόραν Ντράγκιτς, τον Φίλιπ τώρα. Και θα παίξω δηλαδή, αυτή την ομάδα. Να βάρω, όχι. Δηλαδή να βάλω ούτε καν δεν επιλεγεί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ούτε καν δεν επιλεγεί. Δεν πέρασε καν από το μυαλό μου. Πορζίνγκις. Α, το αφήσαμε τον Πορζίνγκις. Βλάντε. Έχω το Βλάντε 2.0, Γιώκιτς. Ο Βλάντε θα μείνει στην ιστορία ως ο παίκτης που πήγε να ανταλλαγεί τον Κόμπι. Υπάρχει και ο Ντέγιαν Ποντιρόγκα. Εντάξει. Δεν έχει παίξει. Έχει παίξει. Έχει παίξει. Στο NBA ποτέ. Ο Ποντιρόγκα και ο Διαμαντίδης δεν έχουν παίξει. Ο Καλντερόν. Ο Ρούμπιο υπάρχει. Υπάρχουν οι Μπογκδάνοβιτς, οι Μπογκδάνοβιτσέ. Μείναν έξω οι δύο Γκασόλ. Υπάρχει ξεκάθαρα. Μείναν έξω οι δύο Γκασόλ. Και ο Ναβάρο. Όχι. Δεν πήρε. Έχω Σαμπόνις, Νοβίτσκι, ναι. Και ο Ναβάρο και οι δύο Γκαζόλ. Γκασόλ έξω. Εντάξει, δεν είναι ο Καλτερόν και ο Ρούμπι, όλοι οι Ισπανοί. Ναι, ο Ρούντι, όλοι έξω. Ο Ρούντι και ο άλλο. Ο Χερναγκόμεζ, όλοι έξω. Και ο Ροντρίγκες επίση. Έμεινε εκτό ο Ντέτλιφ Σρέμφ.
Να πούμε. Ναι. Έτσι. Έμεινε εκτός. Ποιο άλλο. Ο Καλδερόν, είπαμε. Δεν τον είπαμε. Οι Ιταλοί μείναν έξω. Γκαλινάρη. Ο Τόνι Πάρκερ. Ναι, ο Τόνι Πάρκερ. Γκαλινάρη, Μπελινέλη και Κιμπαρνιάνη. Οι Ιταλοί έξω. Ο Γκομπέρ έμεινε έξω. Ο Τούρκο Γκλου έμεινε έξω. Το Ράτζα που είπε. Το Ράτζα. Και ο Μάρκανεν έμεινε έξω. Εντάξει, είπαμε να αλλάξουμε. Δηλαδή, μα δόθηκε να πάρουμε λίγο πιο old timers και παίκτε που έχουν κάνει. Ναι. Οκ, okay, αυτοί είμαστε. Οι διαμαρτυρόμενοι Ισπανοί από κάτω θα βγουν και θα μας κάνουν ρόμπα. Εντάξει, δηλαδή, και με τα όσοι μας ξέρουν, μας ξέρουν. Λοιπόν, προφανώς ακούσατε και τα δικά μας τα ονόματα, πείτε και εσείς, θα μπορούσατε να βρείτε διάφορα εγκλήματα. Καμώ. Νομίζω ότι είμαι καλύτερος αυτό. Λίγο καλύτερος. Όχι, εμείς έχουμε ομοιογένεια. Ναι, ομοιογένεια. Αυτό ναι, θα σας τα γνωρίσω. Εγώ έχω μια πολύ συλλεκτικότητα. Έτσι, ένα πολύ... Και σκορ έχεις έχουμε. Όμως ποιότητα. Έχω ποιότητα. Έχεις ποιότητα και σκορ και passing και. Και... Να λέει και Ντράζεν και Σαμπόνι. Εσύ δεν πει τον Ντράζεν. Ναι, Ντράζεν Σαμπόνι. Ντράζεν Σαμπόνι Νοβίτσκι. Για Σκεβίτσιο. Και τον Νικολά Μπατούμ. Και ο Μπατούμ. Πρέπει να τον κουβαλάει και τα πράγματα. Παραφωνία. Εντάξει, θα μπορούσα να πάρω ένα Γκασόλ, αλλά είπαμε όχι. Δεν θέλω να πει. Όχι, όχι. Αυτά μείνετε συντονισμένοι. Έχονται και άλλα πάρα πολλά από του Underdogs και θα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Βλέπετε playoffs.